η σημερινή ημέρα, μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, έχει οριστεί ως μια μέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με αφορμή την άκαμπτη στάση και την αιμονή του Υπουργού των Απολύσεων, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, σε έναν άδικο νόμο αυτών της συγκριτικής αξιολόγησης και του επανελέγχου των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, εμείς έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε μια σειρά κινητοποιήσεων. Στα πλαίσια αυτών των κινητοποιήσεων, σήμερα κλείνουμε τα δημαρχεία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Σε όλους τους δήμους της Ελλάδος, στην Καστοριά κλείνουμε το Δημαρχείο της Καστοριάς και του Νεστορίου. Για το Δήμο του Άργους έχουμε ένα ζήτημα, δεν μπορούσαμε να το κλείσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι συμβολική κατάληψη αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Δεν υπάρχουν συμβολικές καταλήψεις, υπάρχουν ουσιαστικές αντιδράσεις. Πρέπει όλοι να εμπεδώσουμε, να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια μάχη που δίνεται, μια μάχη αντιλήψεων και ιδεών. Και πρέπει όλοι να είμαστε στον αγώνα, να είμαστε στους δρόμους και να ξέρουν όλοι ότι αποτελεί κόκκινη γραμμή για μας η περαιτέρω προσπάθεια των κυβερνώντων να απολύσουν κόσμο. Υπάρχει συμμετοχή σε αυτό που κάνετε, γιατί ο κόσμος δεν είναι και πάρα πολύ από ό,τι βλέπουμε εδώ σήμερα? Υπάρχει συμμετοχή και στα άλλα κτίρια του Δήμου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλείσει τα γραφεία τους και μένουν μέσα. Κύριε Μασκαλή, θα κλιμακωθεί ο αγώνας, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις? Η λογική αυτό λέει, πρέπει να κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, να έχουν μια αυξητική πρόοδο. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι συνεχώς και ολοένα πρέπει να αυξάνουμε την προσπάθειά μας και ενάντια σε αυτά τα μέτρα. Το Δήμαρχο τον έχετε μαζί σας, δηλαδή επέτρεψε να γίνουν αξιολογήσεις και να γίνουν άλλοι στα χαρτιά? Όσον αφορά τους δημάρχους, με τον Δήμαρχο του Νεστορίου θα έχω τώρα και μία επαφή, σε λίγο θα πάω στο Νεστόριο. Έχει πάρει ένα ψήφισμα το οποίο επικαιροποιεί την προηγούμενη απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπανε να γίνουν αξιολογήσεις όσοι έχουν με αυτό το σύστημα. Ο Δήμαρχος του Άργους είναι ο ίδιος, έχει πάρει απόφαση η οποία είναι σε ισχύ. Και με τον Δήμαρχο της Καστοριάς έχω έρθει σε μία συζήτηση. Ο άνθρωπος δείχνει πολύ θετικό σε αυτά που του ζητάμε και κάποια στιγμή θα προσπαθήσουμε να διενεργηθεί ένα δημοτικό συμβούλιο μέσα από το οποίο να αποφερθεί μια απόφαση που να αφορά το δικό μας ζήτημα. Αν δεν έχετε επιτυχία στον αγώνα σας, μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε? Οι αγώνες έχουν επιτυχία όταν υπάρχει συμμετοχή. Αν υπάρχει συμμετοχή, σας διαβεβαιώ ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Αν όχι, τότε δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε. Πάει να πει ότι δεν υπάρχει πρόθεση από τους υπαλλήλους. Η επόμενη δράση έχει? Όχι, τις αποφάσεις παίρνει η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΟΤΑ. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε.